ένας από τους πιο πετυχημένους ηθοποιούς και σεναριογράφους της χώρας μας. Οι τηλεοπτικές σειρές αλλά και οι θεατρικές παραστάσεις που έχει πάρει την υπογραφή του έχουν αφήσει εποχή με τα μηχανάκια της HB να χτυπούν κόκκινο. Το καφέ της χαράς έφτασε μέχρι και 60% τηλεθέαση. Ο Περίανδρος Πόποτας έγραψε ιστορία στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. Κατεβαίνει για πρώτη φορά στην πολιτική σκηνή, ενώ ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί στο βαπτιστικό της κυρίας που έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς και κοινό ως η κωμωδία της χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Ρώμας. Πόσο χαίρομαι που είσαι μαζί μας. Και εγώ πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σου. Δεν ξέρω αν πιστεύεις την μετεμψύχωση. Αλλά θα αρχίσω με μία ερώτηση που έχει να κάνει και με αυτό το μεταφυσικό. Θα μπορούσες να ξαναγεννηθείς και να ήσουν Χάρης Ρασιάς καρδιολόγος? Είδα τον τρόμο στα μάτια σου προς στιγμή. Ναι, με τρόμαξε η ερώτηση, η αλήθεια είναι. Γιατί έχοντας κάνει τόσο αγώνα για να επιβάλλω το ότι θέλω και είμαι καλλιτέχνης στους γονείς μου πρώτα απ' όλα, και στον εαυτό μου, διότι το να αφήσεις σπουδές πολλών χρόνων στην ιατρική, που είναι και πολύ δύσκολο να περάσεις, και μετά είναι και δύσκολο να περνάς τα μαθήματα, να συνεχίσεις δηλαδή τις σπουδές σου, και είναι το δίλημα μεγάλο και για εσένα τον ίδιο να κάνεις μεταπίδηση σε μια άλλη δουλειά. Εγώ θα ήθελα να ξαναείμαι καλλιτέχνης. Αυτό ήταν το εγκατακλείδι. Και που το επέβαλες με πολύ μεγάλο κόστος ψυχής, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ρασιάς είναι το κανονικό σου το όνομα, το έτσι, το πατρικό σου όνομα. Και το Ρώμας είναι της μητέρας σου. Ναι. Κράτησες το Ρώμας γιατί είναι πιο έβυχο, πιο καλλιτεχνικό ή ήταν και ένας φόρος τιμής? Εμένα μου αρέσει και το Ρασιάς πάρα πολύ και σε πολλούς που το έχω πει και το ξέρουν αρέσει. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος που δεν κράτησα το όνομα ήταν ότι ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος τώρα, με παρακάλεσε, ας το πούμε έτσι, αλλά και εμένα τόνο που δεν σήκωνε καμία αντίρρηση, μου είπε ότι δεν θέλει να, επειδή ακριβώς είχε πολύ μεγάλη αγάπη, θαύμαζε την επιστήμη της ιατρικής πάρα πολύ, ήταν και περήφανος. Οι γονείς μου ήταν καλλιεργημένοι, δεν είναι ότι θεωρούσαν την υποκριτική τους τοπιούς θεατρίνους με την παλιά έννοια που πιθανώς να ήταν στίγμα, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις το φόβο ότι το παιδί σου μπλέκει σε ένα πέλαγος ανασφάλειας. Ναι. Και αυτό ήταν η ανασφάλεια για το παιδί, για το γιο που τους έκανε αρνητικούς. Και έτσι μου απαγόρευσε να χρησιμοποιήσω το όνομά του.